μεγαλείο της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού τραγουδιού ξεδιπλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 12 Ιουνίου, στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας, εκεί που ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, άφησε το δικό του στίγμα στις φετινές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ, το οποίο πέρα από τις μοναδικές μελωδίες είχε και καταγγελτικό περιεχόμενο για τις δύσκολες στιγμές του χώρου. Στο ξεκίνημα της συναυλίας, ο συνθέτης ζήτησε από τους Έλληνες να ξαναγαπηθούμε για να ανταπεξέλθουμε. Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης στο πρώτο μέρος της συναυλίας παρουσίασε αποσπάσματα της πρόσφατης μουσικής του δημιουργίας από το έργο «Εντεύθεν» και το κύκλο τραγουδιών «Κρητικός ορίζοντας». Στη συνέχεια ταξίδευσε το κοινό σε αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις από τα διάσημα μουσικά του έργα όπως το «Χρονικό», «Ιθαγένεια», «Θητεία», «Ήλιος ο Πρώτος» καθώς και άλλα που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς μιας Ελλάδας που αντέχει στον χρόνο. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας αποτέλεσε έναν ύμνο στη μουσική σύνθεση και εκτέλεση. Τον Γιάννη Μαρκόπουλο συνόδευσαν το φωνητικό σύνολο Λιμπροκόρο σε διδασκαλία Ανθής Γουρουντή, η ορχήστρα Παλινόντος Αρμονία, ενώ η πολυφωνική χοροδία της Πάτρας απέδωσε το Μητέρα Μεγαλόψυχη σε διδασκαλία του Σταύρου Σολομού από την λαϊκή λειτουργία του συνθέτη η Ελεύθερη Πολιορκημένη. Την εικόνα σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εντράπησα. Την εικόνα την καλή, θα σου φέρω μια αυγή. Στο πω κι έτσι στο πως το μου σκυφτός ξεχνάω τι ξεχνάω τη μιλιά μου είμαι το νούμερο 8 με ξέρουν ότι είμαι αυτό κι εγώ γραμμάω μυστικό ποιο είναι το νούμερο.